Έχει μείνει μόνο ένα κορίτσι για να τραγουδήσει. Στην οντισιόν της, ο Χρήστος Μάστορας υποκλήθηκε στο ταλέντο της. Και της είπε ότι έχει το X-Factor. Ενώ ο Γιώργος Θεοφάνους προέβλεψε ότι θα έχει μία θέση στα live. Ο πήχης έχει ανέβει ψηλά για την Χρυστάλλα Καραπίτα και σίγουρα θα δυσκολέψει το μέντορά της και όχι μόνο. Η σημερινή μέρα για μένα σημαίνει πολλά. Το γεγονός ότι έφτασα μέχρι εδώ μου είναι πάρα πολύ αρκετό. Πιστεύω πως το αξίζω και προχωράμε. Μέχρι Τζάνι Τζόπλιν. Έχω πάει 500 ανατριχίλες. Ναι, την καρέκλα την αξίζω. Τόσα χρόνια προσπαθώ. Αν δεν πάρω την καρέκλα, δεν θα δικηθώ, γιατί έχει πάρα πολύ καλές φωνές που ξεχωρίζουν και η αλήθεια δεν περίμενα να ακούσω έτσι φωνές. Θα το σκίσουμε! Γεια σας! Γεια σας! Γεια σου! Τι κάνεις? Καλά εσείς. Σε βλέπω σε τζίτα. Γεια! Θέλω να τα δώσω όλα τώρα! Πρόσεξε! Εσύ! Πρόσεξε τις μεγάλες τσίτες. Τόπα! Τι θα μας πεις? Θα πω Jessie J, Do It Like a Dude. Do It Like a Dude, yeah! Λοιπόν, πάμε, καλή επιτυχία! Μες στην ενέργεια η Χρυστάλλα ξεκίνησε. Για να τη δούμε. Storm, storm of her eye. Choke the beat, nasty face while you're looking on me. Flying, 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 flying through the sky. In my spaceship I'm an alien tonight. Daddy, 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 sucker. You think I can get her like you, you mother. I can do it like a brother. Do like a dude. Grab my car, trim my hair, no like you. Like a dude, got my crotch with my hand, no like you. We can do it like a Monday, Monday. Hey, we can do it like a Monday. Sugar, sugar, sugar. We can do it like a Monday, Monday. We can do it like a Monday. Sugar, sugar, sugar. Boys, come and say what you wanna. Boys, come and leak like my taller. Boys, getting hot under the collar. Hola, hola, whoa. Do it like a brother. Do it like a dude. Grab my crush with my hello like you. Do it like a brother. Do it like a dude. Grab my crush with my hello like you. Grab my crush with my hello like you. Do it like a brother. Do it like a dude. Grab my crush with my hello like you. Sugar, 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 we can do it like a Monday, Monday. We can do it like a Monday. Sugar, sugar, sugar. Come on, Στάλα. Δεν σου κρύβω ότι σε όλες τις οντισιόν σήμερα περίμενα να ακούσω τη δική σου με μεγάλη αγωνία. Ευχαριστώ πολύ. Και λέω, ξέρεις, θα μας καταπλήξει πάλι αυτό το κορίτσι, θα μας τρελάνει, θα μας σηκώσει από τις καρέκλες. Αλλά δεν έγινε και πολύ στεναχωριέμαι γι' αυτό. Νομίζω ότι το τραγούδι ήταν πολύ λάθος. Δεν σου πήγαινε καθόλου. Και στεναχωριέμαι και νευριάζω, γιατί ξέρω τι εργαλείο έχεις στο λαιμό σου και
Δεν ξέρω, μακάρι να με διαψεύσουν οι άλλοι, αλλά αυτή η ερμηνεία σου δεν είναι για καρέκλα. Ενώ η προηγούμενη ήταν για τελικό. Δηλαδή, πώς γίνεται αυτό? Μελίνα, εσύ τι έχεις να πεις? Εντάξει, Κρυστάλλα, είναι πολύ ιδιαίτερο πλάσμα. Δηλαδή, έχει και φωνάρα και αυτά. Νομίζω το τραγούδι δεν τη βοήθησε. Δηλαδή, φωνάρα, ρε παιδί μου. Περίμενα δηλαδή, να πετάξω την καρέκλα. Να σου πω κάτι. το ίδιο αισθάνομαι κι εγώ με το Χρήστο. Γιατί κι εγώ βλέπω Χρυστάλλα, λέω, όχ, έρχεται η Χρυστάλλα, χαμός θα γίνει. Και λίγο μαζεύτηκα όταν σε άκουσα. Δηλαδή, έχεις μια ωραία κίνηση πάνω στη σκηνή. Το έχεις, ρε παιδί μου. I don't know. Κρυστάλλα μου, τι σπουδάζεις, νομική σπουδάζεις? Την κέρδισες, λες, τη δίκη, τι λες? Τι λες? Πώς με την επιλογή αυτή που έκανες, μάλλον πήγες για αναβολή? Ας σου πω την ιστορία, όπως την έχω καταγράψει εγώ. Την πρώτη οντισιόν, εγώ γενικά δεν είμαι του φωναχτερού. Έχω δει πολλά shows. Πάντα όποιος έβγαινε στη σκηνή και χτυπιότανε και αυτό και δεν μ' άρεσε. Γιατί έλεγα αυτός προσπαθεί να μου αποσπάσει την προσοχή από πιθανόν πρόβλημα που έχει, δηλαδή στη φωνή του. Με έδιωχνε και δεν μ' άφηνε να εμβαθύνω και να ακούσω, ρε παιδί μου. Σε σένα όμως δεν έγινε αυτό την προηγούμενη φορά. Παρόλο ότι είσαι υπερκινητική και gear power και αυτό και τα λοιπά, δεν με έδιωξε, γιατί άκουσα τη φωνή. Βεβαίως, δεν ήμουν σίγουρος. Και σήμερα έλεγα όταν θα έρθει η Κρυστάλλα, γιατί έχει καλή φωνή και ενέργεια, αχ να μου έλεγε ένα ωραίο slow να μεταξιδέψει κόντρα. Το μπορώ. Πιθανόν. Αλλά κρίνουμε αυτό που ακούμε. Σήμερα λοιπόν, συνέχισες, αλλά σε λάθος δρόμο. Περίμενα μια άλλη έκπληξη για τα αυτιά μου από σένα, να μου έδειχνες... Θα σου πω κάτι extreme. Μια Mariah Carey. Δεν σ' αρέσει αυτό που σου λέω? Μ' αρέσει. Α, τι λες, okay. Δεν φάνηκε. Θα μου έδινες ξαφνικά από εκεί που είσαι μάτσο γκέρ και μπλα, θα με κέρδιζες 100%. Θες να σου τραγουδήσω? Ποιο. I will always love you. Μόνο θα κάνετε ησυχία. Πάμε. If I should stay, I would only be your way. But I know I will think of you every step of the way, and I know. Ένα χειροκρότημα. Δεν θέλω να το προχωρήσω λόγω του ότι είναι μεγάλο τραγούδι. Don't worry, ξέρω. Σου έδωσα άλλη μια ευκαιρία, οκ. Okay. Βέβαια, εντάξει, η ευκαιρία δεν ήταν και η πιο μεγάλη, διότι ανοργάνωτο, οκ. Okay. Μου είπες, μπορώ να τραγουδήσω, το άκουσα. Αλλά νομίζω ότι οι καρέκλες ως έχουν είναι πρωτιά. Θα μου επιτρέψεις να σταματήσουμε εδώ. Και δεν θέλω να μου κρατάς κακία. Okay. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. We'll be right back.
Γεια σας. Δεν πειράζει. Τι έγινε, για πες μου. Δεν του άρεσε, εντάξει. Στενοχωριέσαι τώρα. Λίγο. Λίγο, είναι λογικό, εννοείται. Πιστεύεις ότι έκανε κακή επιλογή ο Μιχάλης που δεν σε επέλεξε στις τέσσερις καλύτερες? Όχι. Πιστεύεις ότι ήταν δικαιολογημένη δηλαδή η απόφασή του? Πιστεύω πως ναι, ναι. Τι έγινε, δεν ήσουν καλή απόψε, γιατί μέχρι στιγμής σε έχουμε μάθει να είσαι πολύ δυνατή. Δεν ξέρω, δεν του έδωσα εκείνο που ήθελε, εντάξει, το τραγούδι ήταν για μένα top. Ναι. Δηλαδή, εσύ πώς κρίνεις τη σημερινή σου εμφάνιση? Εγώ πέρασα ωραία, εγώ ξέρω ότι το είπα καλά, με έβγαλα εμένα ως προπρόσωπη και πάμε, παρακάτω. Δηλαδή, δεν νιώθεις αδικημένη, γιατί σε βλέπω συγκινήσεις σιγά σιγά μου, μου δακρύζεις λίγο. Λογικό είναι, γιατί... Έλα, σε πάρα να κάνω.